Φίλοι και φίλες του Τηλεφώς, σας καλωσορίζω στην εκπομπή Καθημερινά και Απρόπτα.
Φίλοι και φίλες του Τηλεφώς, σας εύχομαι να έχετε μια πολύ ευχάριστη μέρα σήμερα. Και οι πολιτικοί μας έχουν φέρει σε δύσκολη κατάσταση και μάλλον πάμε για μέρες δίχως ήλιο. Εγώ και ένας καλός μου καλεσμένος σήμερα θα προσπαθήσουμε αυτά τα προβλήματα όχι να τα λύσουμε, προς Θεού δεν γίνεται αυτό, απλώς με την ποίηση και με το τραγούδι να σας κάνουμε λίγο να τα ξεχάσετε. Αυτός ο φίλος είναι ένας φίλος, ήρθε πάλι από τα παλιά. Ένας φίλος που πραγματικά έχει αφήσει μεγάλη ιστορία γύρω μας. Ασχολείται με το τραγούδι, με τη σύνθεση, με την ποίηση, με τη ζωγραφική, με την γλυπτική. Μιλώ φυσικά για έναν καλό φίλο, τον κύριο Χρήστο Λιγομαλά. Τον καλωσορίζω σήμερα στην εκπομπή μας για να μπορέσουμε αυτές τις μέρες δίχως ήλιο να τις αναλύσουμε. Καλώς ήρθατε κύριε Λιγομαλά στην εκπομπή Καθημερινά και Πρόοπτα. Καλώς σας βρήκα. Ξέρω ότι βιώνετε κι εσείς, όπως και εμείς, το σύνδρομο της Τροϊκάς. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, αλήθεια? Δεν τα βλέπω, γιατί όσο καθόμαστε και τους ακούμε, αυτοί θα συνεχίζουν το βιολί τους. Πρέπει να αναλάβουμε κάποιες δραστηριότητες. Και όταν εννοώ δραστηριότητες, δεν εννοώ κατά ανάγκη να πηγαίνεις στο Σύνταγμα και να πετάς διάφορα, αλλά να αναπτυχθεί μια κοινωνική αλληλεγγύη. Να υπάρξουν δηλαδή συλλογικότητες που αυτή τη στιγμή δεν βλέπω να διαφαίνονται ή είναι σε πολύ εμβριώδη μορφή. Θα ήθελα να ξεκινήσετε με ένα σας ποίημα και μάλιστα το βλέπω και το τίτλο «Το αύριο». Είναι η καινούργια σας ποιητική δουλειά αυτή, έτσι? Δεν την έχω εκδώσει, απλώς την περιφέρω και τη διαβάζω. Να το ακούσουμε. Μια μικρή εισαγωγή. Αυτή η ποιητική συλλογή γράφτηκε κατά τη διάρκεια των αγανακτισμένων και περιέχει πολλά στοιχεία της καθημερινής πραγματικότητας που θα τα δείτε. Πάντως και η προηγούμενη σας ποίηση που είχαμε διαβάσει σε κάποια προηγούμενη εκπομπή πραγματικά άγγιζε κόσμο και έσπαγε κόκαλα. Η ποίηση δεν μπορεί να μην συμμετέχει στα προβλήματα της κοινωνίας. Οι ποιητές που γράφουν ερήμην της κοινωνίας ή ζουν εκτός κοινωνίας ή δεν έχουν πάρει χαμπάρι τι τους γίνεται. Ο ποιητής είναι πάντα μέσα στην κοινωνία. Σωστό. Θα ήθελα να μου το διαβάσετε το αύριο. Το αύριο. Τα μάθες. Το αύριο συνελήφθη και κρατείται σε μυστική τοποθεσία. Ήτανε λέει αστάθμητος παράγοντας και οι αστάθμητοι παράγοντες απαγορεύονται. Ακόμη και το σήμερα θεωρείται ύποπτο, γιατί μας θυμίζει πως υπάρχουμε και έχουμε ανάγκες και αυτό δεν μπορεί να τραβήξει μακριά. Τα πλήθη παρακολουθούν τις ειδήσεις, ακίνητες φιγούρες μπροστά σε ακίνητες διαφημίσεις, υποκείμενα του παραλογισμού της εξουσίας και είναι απορίας άξιο το πώς προκύπτει η λογική μέσα από μια παράλογη διαδικασία. Το μέλλον είναι φιλέτο, το γδέρνουν και το τεμαχίζουν, το κρεμάνε σε τσιγκέλια. Ο καθένας μπορεί να το αγοράσει, αρκεί να διαθέτει το απαιτούμενο ποσό. Η γη προχωράει με δεκανίκη και ήτανε βαριά απώλεια η κάθε νίκη. Τα επίχειρα είναι πρώτων πυλών, των αδυνάτων και των δυνατών και καμιά πλευρά το τρόπαιο δεν θα κρατήσει. Κάθε βήμα προς τα εμπρός μια τραγωδία που περιμένει στη γωνία.
της αντίστροφης μέτρησης αρπακτικό, υποθαλπτόμενο από το κενό που κουβαλάει η καρδιά μας. Τελικά, το αύριο εμφανίστηκε ξανά, με φόρο προστιθέμενης αξίας και αφαιρούμενης αξιοπιστίας. Περιπλέοντας το επίτευγμα έκθαμβη, δεν παρατηρήσαμε πως το αύριο δεν είχε πόδια ούτε χέρια, κουφοί και άλαλοι, υποτιθέμενοι θεματοφύλακες, ολοκληρώσανε την πραγματογνωμοσύνη τους. Επισφαλής ο χρόνος της ανάπτυξης, καλοθρεμένος ο ρυθμός, αποθεωμένη η ταχύτητα. Έκτακτη είδηση. Το αύριο το σκάσε, αλλά δεν επέστρεψε σε μας. Πήρε μια οποιαδήποτε κατεύθυνση και όπου το βγάλει. Με ανιχνευτές μετάλλων το αναζητήσανε οι άριστοι, οι λοποδίτες και οι αχάριστοι. Ακούγονται πυροβολισμοί. Πιθανόν εντοπίστηκε από τις αρχές και θα προσαχθεί σε δίκη, σε ένα σκουπιδότοπο, σαν ραδιοϊσότοπο που εξετράπει τις αποστολές του, ενώ αμοιβότανε αδρά να κάνει τα μάτια του στραβά κατόπιν υποδείξεως. Κατηγορείται ό,τι κινείται, ό,τι πετάει, ό,τι κολυμπάει, ό,τι ονειρεύεται. Αυτά τα όνειρα τα ήθελα να μας τα πείτε. Τι προτείνετε στους τηλεθεατές μας και ειδικά στη νέα νεολαία που δεν βλέπω να κινείται σήμερα. Άμα βγείτε στον δρόμο και δείτε πώς κυκλοφοράει ο κόσμος και δεν γνωρίζετε, δηλαδή ερχόσαστε από ένα άλλο πλανήτη, δεν θα καταλάβετε ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη διαφορά. Σωστό. Οι άνθρωποι συνεχίζουν να ζούνε όπως ζούσανε στην αυταπάτη τους. Γκαζώνουν, τσακώνονται, θέλω να πω, έχουν τον εγωισμό τους πολύ ψηλά, που δεν θα έπρεπε. Ναι. Θα έπρεπε να τον έχουν πιο χαμηλά και να συνεννοούνται με το διπλανό τους, γιατί ακριβώς εκεί πατάει το σύστημα, στο ότι ο καθένας θεωρεί τον εαυτό του μοναδικό και καλύτερο από τον άλλον. Δεν μπορεί να συνεννοηθεί ούτε να συνεργαστεί με τον άλλον. Με αποτέλεσμα σε αυτή τη τραγική κατάσταση να έχουμε εκατοντάδες μικρά γκρουπούσκουλα που το καθένα διατείνεται ότι θα σώσει τη χώρα. Σωστό. Καθώς μιλάμε, να ενημερώσω και τους τηλεθεατές μας, βλέπουμε τους πίνακές σας, τα παιδιά σας, τα δεύτερα παιδιά σας. Τα πνευματικά μου παιδιά. Σωστό. Μάλλον έχετε τρία συγκεκριμένα, ποιήση, ζωγραφική και μουσική. Ναι, ναι. Καλά, στη ζωγραφική είναι και η γλυπτική μαζί, τα συνδέω και τα δύο. Γλυπτική σπούδασα, αλλά μ' αρέσει να ζωγραφίζω. Είχατε τελειώσει τώρα τελευταία μία δουλειά, μου φαίνεται κάπου στην Πάρνηθα, Όχι ακριβώς, δεν ήταν δουλειά αυτή. Ήταν άσχετο δηλαδή με το θέμα μου. Δηλαδή εφάπτετο, αλλά δεν ήταν άσχετο. Και άκουσα καλά σχόλια για αυτό που φτιάξατε, γι' αυτό σας λέω. Μπορείτε να μας αναλύσετε λίγο τι... Τι ήταν αυτό. Κάποια κατασκευή κάνατε. Κατασκευή. Ναι. Απούσκεψα μια πέτρα. Ναι, ναι. Και την έκανα ναι, σαν ναι. Κολυμπήθρα. Ναι. θα ήθελα να συνεχίσετε με ποιήση, γιατί τα τραγούδια σας τα ξέρουμε, είναι ανεβασμένα στο διαδίκτυο. Έχουν ήδη μπει πάρα πολύ και τα έχουν δει. Απλώς λίγο για τους καινούριους μας τηλεθεατές, να μας πείτε μια ιδέα από την ιστορία του τραγουδιού σας. Πώς ξεκινήσατε και τι σκοπεύετε να κάνετε πάνω σε αυτό. Τα τραγούδια μου. Γενικά, πώς ξεκινήσατε. Τα τραγούδια μου δεν σκοπεύω να τα εκμεταλλευτώ, τουλάχιστον εγώ δηλαδή. Από όσο μπορώ να φανταστώ, ναι, με εμπορικό τρόπο, διότι δεν εμπορεύονται τα τραγούδια. Δηλαδή πάω τραγουδάω σε ορισμένα λαϊβάκια ή συμπαραστάσεις ή σε φίλους
αλλά και τα ανεβάζω στο YouTube. Δεν τα κάνω τίποτε άλλο, δηλαδή, τα τραγούδια. Δηλαδή, δεν θα θέλατε να πάνε και σε περισσότερο κόσμο. Άμα ξοφλήσω κι εγώ σαν τον Νικόλα κάποτε και θα με θυμηθούνε, θα τα ξαναφτιάξουν μόνοι τους. Μόνοι. Δεν χρειάζεται, δεν ανησυχώ. Έτσι είναι το σύστημα. Σωστό. Σωστό. Εγώ τα κατέθεσα από εκεί πέρα, θα τα κάνω τι θέλω. Ας τα κάνω τι θέλω. Έχετε γράψει και ροκ μουσική, έτσι. Άκουσα. Ναι, έχω γράψει μπλουζάκια και κάνα δυο έτσι ροκ εντ ρολ. Έχω γράψει, ναι. Ποιο είδος μουσικής έτσι, από αυτά που έχετε γράψει σας έχει αγγίξει περισσότερο? Κοιτάξτε, εγώ ξεκίνησα... Και άφησε μια ιστορία μέσα στο σύστημα. Εγώ ξεκίνησα σαν μικρός ρόκερ, δηλαδή σχεδόν θα λέγαμε για αμερικανάκι, ας πούμε, ναι. Μόνο ξένα άκουγα. Μάλιστα. Τα ελληνικά ελάχιστα, αν και βουίζουν στα αυτιά μου όλα τα τραγούδια του 60, του 70, ναι. Τα ξέρω απ' έξω, γιατί σε όποιο πούλμαν έμπαινα να πάμε εκδρομή, αυτά ακούγα συνέχεια για τα ραδιόφωνα και από παντού. Ήταν η ελαφρά ελληνική μουσική του 60 και του 70, η οποία έχει πολλά αξιόλογα κομμάτια, αλλά τότε δεν την έδινα σημασία. Αλλά ωστόσο, μ' άρεσε πολύ το νέο κύμα, όλοι οι εκπρόσωποι του νέου κύματος, και μόλις πήρα την κιθάρα στα χέρια μου, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν προσπάθησα να γράψω νεοκυματικά κομματάκια. Στη συνέχεια μπήκε και το βίωμα της rock μπαλάντα, τέτοια στοιχεία. Μετά κάτσαμε με τον Νικόλα και κάναμε αυτή τη συνεργασία και βγήκανε και άλλα περαιτέρω. Μετά σταμάτησα να γράφω από πλευράς rock. Τώρα που επανήλθα με ένα συντάκτη το οποίο επίσης το μοίρασα αυτό το στην ιστορία, θέλω να μπουκάρω. Και κλείνω με αυτό το CD. Είναι μια επισκόπηση, είναι δηλαδή ένα αναδρομικό, ναι. Σαν λέμε αναδρομική έκθεση, που έχει και παλιά τραγούδια και καινούρια, που αφορούν όμως το σήμερα και τα προβλήματα του σήμερα. Σήμερα. Και καθώς έχετε ένα ποίημα σας που λέτε «Εδώ μόνο τρώμε», λοιπόν, ας ακούσουμε το «Εδώ οι πολιτικοί μόνο τρώνε». Φοβερές καταιγίδες, αλλά κάπου αλλού, εδώ μόνο τρώμε και το πηγάδι που ζούμε όλο ένα βαθαίνει. Λάτρεψες το γρήγορο και έτσι δεν πρόλαβες να δεις και πολλά. Οι τυφλοί σου οδηγοί πήγανε σινεμά και τα φιλόμουσα ψάρια αλλάξανε γειτονιά. Τώρα επιπλέεις χάρη σε ξένη βοήθεια. Είσαι μια πιθανότητα μέσα στις τόσες που βρήκανε το δρόμο προς την έξοδο. Είσαι ένα βουνό που κατεβαίνει να χαιρετήσει τη θάλασσα. Όλα αφηγούνται την ιστορία τους με άλλες λέξεις. Μετάφρασε το πέταγμα του πούπουλου. Στοχάσου την πορεία της πέτρας μέχρι τότε που την έπιασε το χέρι σου και θα δεις πόσο πλανήθηκες. Μεγεθύνοντας μια ψηφίδα, θάρεψες, είδες όλο τον κόσμο. Κυνήγησες τη χαρά και η χαρά σε πέρασε για διώκτη της. Ανήσυχα κοίταξες τον καθρέφτη και σε πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα. Για πού φαντάζεσαι πως πηγαίνει ο κόσμος όταν αιωρείται τόσο σκουρνιαχτός από ανθρώπινα έργα που καταρρεύσανε? Είναι δίκαιο να τα βάζουμε με το παρελθόν που πήδηξε μέσα από τους φλεγόμενους κύκλους ενός τσίρκου αιματηρού και συνάμα αντάξιου γέλωτος? Ποιος θα μας πληροφορήσει για τον πόλεμο που μένεται, για τα ποσοστά της παιδικής θνησιμότητας, στο βωμό της παιδαριώδους ανευθυνότητας των κυρίαρχων κροκόδιλων? Εζήτωσαν οι εύκολες δυνάμεις στις δύσκολες μέρες και οι παντιέρες πλαστικοποιήθηκαν, οι προσδοκίες πυροβολήθηκαν στα 5 μέτρα και σταθμά που δεν σταθμίστηκαν σωστά και το εκρεμές έγινε πέλεκης για τα κεφάλια των ούτως υπήν κρατούντων. Κορνάρεις άπαξ, κορνάρεις δις, κορνάρεις τρεις και καίγεσαι. Οι τωρινές συνάξεις αλλάζουν το πρόσωπο των καιρών και αλωνίζουν με ξένα κόλυβα. Αλλαξοπιστήσανε ερήμην του καταστατικού. Σε μια γωνιά με γράμματα ψηλά γράφεται η μοίρα του υπόχρεου. Καλύτερα έφηβοι παρά εποχούμενοι, επιδοτούμενοι, και ο καιρός να ρέει
μια χύτρα ταχύτητος με κλειστή βαλβίδα, στο κομωδίνο μια αραβίδα καλού κακού. Φώναξε τώρα, 12 μάτια είναι η ώρα και περιμένουνε τον νικητή, ενός πρωτότυπου στερούμενου λογότυπου. Τερμάτισες έσχατος στην αναζήτηση για την τροφή. Αλήθεια, αυτούς που έχουν πιάσει ή αυτούς που θα πιάσουν, τους φοροφυγάδες κτλ. Νομίζετε ότι θα τιμωρηθεί επιτέλους κάποιος σε αυτή τη χώρα ή όχι. Γνώμη σας, έτσι. Δεν το βλέπω, εκτός και αν ανεβούν άλλοι που είναι στοιχειοδός πιο έντιμοι. Οι τωρινοί δεν είναι κανένας τους έντιμος. Δεν έχουν ούτε ίχνος εντιμότητας για να το κάνουν αυτό το πράγμα. Να το κάνουν αυτό το πράγμα. Επομένως... Ίσως κάποιοι οι οποίοι τουλάχιστον διατείνονται και μπορεί, αν καταφέρουν και το περάσουν αυτό, γιατί είναι γνωστό ότι είμαστε ένα προτεκτοράτο που το κάνει ό,τι θέλει ο ένας και ο άλλος. Και δυστυχώς δεν θα έπρεπε αυτό το πρωτοκολλάτο να είναι προσανατολισμένο μόνο προς τα δυτικά, θα έπρεπε να είναι προσανατολισμένο και προς τα ανατολικά, όπου αναδύονται καινούργιες δυνάμεις. Αλλά εμείς είμαστε δυστυχώς δέσμοι του δυτικού άρματος. Μάλιστα. Αυτή είναι μια γενική έτσι, επισκόπηση. Σωστό. Γιατί όταν είπαν από ότι έχουν μπει οι διάφοροι δημοσιογράφοι που ακολουθήσαν του τότε Πρωθυπουργό της Ελλάδος στη Ρωσία και του είπε ο Πούτιν θα σας δώσουμε το χρέος της Ελλάδος. Αυτό που ζητάμε είναι τα ναυπηγεία στον Αιώριο για να έχουμε όχι πρόσβαση, απλώς να επισκευάζουμε τα πλοία μας γιατί έχουμε πρόβλημα με την Οδυσσό επάνω. Εμείς προτιμήσαμε να μπούμε στο μνημόνιο, μάλλον είμαστε στο μνημόνιο και είπαμε όχι, δεν θέλουμε να μας εξοφλήσει υποχρεώσεις, θέλουμε να είμαστε στο μνημόνιο μέσα. Διότι αυτή η ιστορία, αν διαβάσει κανείς ιστορία, ξεκινάει από πάρα πολύ παλιά. Έχετε υπόψη σας ότι όταν κατεβαίναν οι Πέρσες, όλοι πάνω από τη Θεσσαλία, η Ελλάδα ήταν με τους Πέρσες. Μάλιστα. Έτσι. Σωστό. Και κατευθείαν και τους αντιμετωπίσαν μόνο οι Αθηναίοι στο Μαραθώνα. Οι Σπαρτιάτες ήταν αλλού. Σωστό. Έτσι. Σωστό. Λοιπόν, πάντα είναι μια μειοψηφία η οποία αντιστέκεται. Ναι. Σε αυτή τη χώρα. Οι περισσότεροι είναι είτε βλαμμένοι, είτε είναι πάντα με την πλευρά του κατακτητή. Ναι. Ή είτε είναι, ναι. Δύο κατηγορίες είναι. Οι βλαμμένοι και οι... Το ίδιο έγινε, το ίδιο έγινε και στη κατοχή με τους Γερμανούς. Μα, μια μερίδα... Ήτανε με τους Γερμανούς. Όχι μια μερίδα, η μεγαλύτερη μερίδα και ονόματα εάν τα πάμε και τα αναλύσουμε σήμερα τα επώνυμα εκείνη της εποχής. Βλέπουν κάποια συνέχεια. Συνέχεια οικογενειακή. Οι δοσύλλογοι οι οποίοι είναι ακόμη σήμερα που... Είναι ακόμα σήμερα. Αυτό μου κάνει και τα εγγόνια τους. Τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Σαν βροχή που πάει, πέφτει και κυλάει. Οι παλιές αγάπες έχουν πια χαθεί. Έτσι ήταν πάντα, τώρα δεν θα αλλάξει. Να κυλάνε όλα όπως η βροχή. Έτσι ήταν πάντα, τώρα δεν θα αλλάξει. Να κυλάνε όλα όπως η βροχή. Το
τότε σ' αγαπούσα, τώρα δε σε ξέρω. Στο μυαλό μου είσαι μόνο μια σκιά. Είναι περασμένα, είναι ξεχασμένα, σαν να μην υπήρξαν, μοιάζουν όλα πια. Είναι περασμένα, είναι ξεχασμένα, σαν να μην υπήρξαν, μοιάζουν όλα πια. Αγάπη έχει άλλο σώμα, τη ζωή μου κλείνει άλλη αγκαλιά. Άνεμος τα παίρνει, άνεμος τα φέρνει, όπως τα καράβια πίσω στη στεριά. Άνεμος τα παίρνει, άνεμος τα φέρνει, όπως τα καράβια πίσω στη στεριά.
σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που ζούμε όλοι, όλοι μας έχουμε χάσει κάποιο φίλο. Όλοι μας έχουμε χάσει κάποιον που αγαπάμε. Είτε εμείς τον ξεχάσαμε, είτε αυτός, νομίζοντας ότι πιθανό να του ζητήσουμε δανεικά, μας ξέχασε. Αυτό το ποίημα το αφιερώνω στο φίλο μου κύριο Χρήστο Ζηρομαλά, με όλη μου την καρδιά είμαι λάθος απέναντί του. Και αυτό το λάθος δεν φταίει ο χαρακτήρας μου, φταίει ότι εγώ, επειδή από αυτή την εκπομπή δεν πληρώνουμε, ούτε με πληρώνει ο καναλάρχης, οτιδήποτε γίνεται, γίνεται επειδή το έχουμε χόμπι και μας αρέσει, το ίδιο και ο κύριος Ζηρομαλάς, ούτε πληρώνεται, ούτε πληρώθηκε, ούτε και θα πληρωθεί. Απλώς, οτιδήποτε κάνει, τα χαρίζει, διότι θέλει να φανεί η τέχνη του και τίποτα άλλο. Αν μπορούσες να δεις μες στην καρδιά μου πόσους νεκρούς το άσπρο χιόνι θάψανε τα χέρια φίλους και πόσα οράματα αγάπης, λευτεριάς και ειρήνης τα έβαψε ο πόνος, θα φυλάξεις το βλέμμα εκείνης της στιγμής και θα το έκανες κόσμο, αστέρια, πουλιά, μαργαρίτες και ανεμόνες, αν μπορούσες να δεις μες στην καρδιά μου. Και πραγματικά, αν η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση μπορούσε να δει μέσα στην καρδιά του κόσμου τόσο τι θέλει και πώς μπορεί να τον βοηθήσει, δεν θα είχαμε φτάσει αυτή τη στιγμή εδώ που έχουμε φτάσει. Σας ακούμε. Η κάψουλα φυτέψανε ό,τι φυτέψανε και βλάστησε μια πολιτεία. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος, λένε. Τα μπέλια μείνανε χωρίς χέρια και οι καρδιές δίχως αναλογία. Οι γραμματείς ταξινομήσανε το πλήθος και ό,τι επακολούθησε δίνες του αέρα πάνω στο νερό. Ποιες ιστορίες να συνεχίζουν άραγε τα απανθρακωμένα χαλάσματα, τα γυαλισμένα τοπία, γεμίσανε ρολόγια, οι στιγμές περιορίστηκαν να διατέχονται η μία την άλλη, οργανώθηκε το άπειρο προς τη λάθος κατεύθυνση. Το φως δεν έφερε την αλήθεια. Ο τόπος γέμισε μια ψεύτικη λάμψη που επικαλύπτει τις ευεργετικές σκοτεινές γωνιές. Η πολιτεία είναι ένα σκυλί που γλύφει τις πληγές του, κάδρο αναρτημένο σε χαλάσματα. Πελεκημένο ξύλο, φορτωμένη ελιά, ό,τι αφήσαμε πίσω, μια αβάσταχτη νοσταλγία και ο κόσμος να θυμίζει πόρνη εν αποστρατεία. Λογοφέραμε αιώνες, κάψαμε ανθρώπους, κάψαμε την πιθανότητα να ζήσουμε απλά. Φυγαδεύτηκαν τα σεπτά αγάλματα. Ξαναγύρισαν οι ανθρωφάγοι με άλλες μάσκες και τις ανοησίες που κάποιος είχε φανταστεί. Επειδή στο DNA του Έλληνα, αν υπάρχει αυτή τη στιγμή Έλληνας, έτσι, με τόσους που μας έχουν φορτώσει στην πλάτη μας, είναι πολιτιστική ταυτότητα ο Έλληνας. Σωστό. Εγώ αυτό πιστεύω. Ελπίζω να βρεθεί η ομάδα αυτή που πρέπει και επειδή πραγματικά θα έρθουν καλύτερες μέρες και νύχτες για εμάς, θα ήθελα να μας το διαβάσετε αυτό το ποίημα σας. Θα έρθουν καλύτερες νύχτες είναι ο τίτλος της συλλογής. Ακόμα καλύτερα. Και δεν συμπληρώσα, είναι πολιτιστική και πολιτισμική οντότητα. Μα, κατά τον Ισοκράτη δεν αρκεί να γεννηθείς στην Ελλάδα ως Έλληνας υπήκοος, ναι, αλλά πρέπει να μετέχεις και της ελληνικής παιδείας. Σωστό. Ναι. Πράγμα που από το 1981 δεν κάναν τίποτα άλλο παρά να την σπρώξουν
στον Ταΐγετο. Αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα της νέας τάξης πραγμάτων, η οποία θέλει να διαλύσει τις ταυτότητες, τις εθνικές ταυτότητες, τις πολιτισμικές, αν το θέλετε, όλες τις φιλετικές, γιατί εγώ δεν... Σωστό, δεν είναι φιλετικό το θέμα. Φιλετικές, ας πούμε. Διακρίσεις. Ιστορίες. Και προσπαθούν να τα ισοπεδώσουν όλα για να κάνουν τη δουλειά τους. Και δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι ιδεολυτικοί, όπως ήταν οι πρώτοι χριστιανοί που γκρεμίζανε τους ναούς. Τους ναούς. Έτσι τώρα υπάρχουν και κάποιοι ιδεολυτικοί που θέλουν να καθαρίσουν οτιδήποτε πολιτισμική διαφορά, να τα κουρέψουν όλα. Για να... Και δηλαδή με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετούν τους παγκοσμιοποιητές. Και έχουμε τώρα λοιπόν αυτούς από τη μια μεριά να χτυπάνε οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα που θα μπορούσε να πατήσει ο άνθρωπος ως ταυτότητα και να αντισταθεί, και απ' την άλλη έχουμε τους ακροδεξιούς οι οποίοι χτυπάνε την εργατική τάξη. Δηλαδή με ένα μπάρο δύο τριγώνια. Έχουμε άκρα αριστερά που χτυπάει κάθε ιδιαιτερότητα, άκρα δεξιά που χτυπάει εργατικά κινήματα. Τελειώσαμε. Απλώς τσακώνται μεταξύ τους και εμείς τους παρακολουθούμε. Σωστό. Αυτά είναι. Σας ακούμε. Θα έρθουν καλύτερες νύχτες. Τα χρώματα της νύχτας κοίτονται στη λιακάδα. Η αλήθεια του ενός, την αλήθεια πολεμάει του άλλου. Στέκω ανάμεσα στη σιωπή και το ξέσπασμα. Όλα υπόσχονται θησαυρούς που δεν υπάρχουν. Ισορροπώ ανάμεσα στην πίστη και το υπαρκτό. Το μυαλό είναι καθαρό, αλλά η βοή των πραγμάτων το δυναστεύει. Πηδάμε τυχαία σε ένα βαγόνι και μετά όπου μας βγάλει. Και κανένας δεν σηκώνει αστεία, ξεχνώντας πως ο αστείος είναι ο ίδιος. Κουλουριασμένη γάτα είναι ο πόθος, μέχρι να δει τον ποντικό να περνάει. Πέρα μακριά ουρλιάζουνε οι πόνοι και εσύ όρμασες στη γη για να τους συναντήσεις. Τώρα με το τρόπαιο στο χέρι βγήκες να πουλήσεις τα παράσημά σου στην αγορά. Πολύς ο μισθός σου και άξιος, αλλά δεν καταβλήθηκε ακόμη. Πες το όπως θες, παίρνα του χρόνου πάλι. Δεν μπορεί να έχουνε... Μπορεί να έχουνε φτιάξει τα πράγματα. Μπορεί να έχει αλλάξει η κατάσταση. Αλλά μπορεί και εσύ να μην μπορείς. Ένα κουβάρι που είσαι, έτσι ένα κουβάρι που είσαι με το διπλανό σου, με τον εαυτό σου. Θα ήταν καλύτερα να σκεφτείς τι μπορεί να πετύχει η νύχτα μέσα στη μέρα, η μέρα μέσα στη νύχτα, για να βεβαιωθείς πως είσαι εσύ μέσα στην αλόκοτη πραγματικότητα που ονομάζεις και ταυτότητα. Πιανού και προστή. Στο τέλος όλα μεταφράζονται σε δύναμη που κάνει υπομονή. Μια άλλη μέρα θα φανεί τη νύχτα να χλεβάσει. Η τόπη είναι σιωπηλή. Η πυρκαγιά έχει απομακρυνθεί και στο απέναντι βουνό είναι στο απέναντι βουνό και λίγο ακόμα θα τη βλέπεις. Όμως, παρόλα αυτά και εξαιτίας όλων αυτών έχεις και εσύ υπερβοληθεί και η δική σου η φωτιά αργά μα σταθερά μέσα σου ανεβαίνει. Η νύχτα έφυγε για να ξανάρθει. Τι σε οδήγησε ως εδώ καλό πνεύμα που γκρινιάζεις? Το χρέος, μια μελωδία ίσως? Τα κακά πνεύματα έχουν άλλη τακτική. Συνήθως είναι ευχαριστημένα με τον εαυτό τους. Ενώ εσένα τίποτε δεν σου φαίνεται καλό. Απόκτησε τουλάχιστον λίγο χιούμορ. Η νύχτα είναι ένα σκουπίδι, μια τσίπλα στο μάτι του ήλιου. Η νύχτα είναι σχετική. Έχει επινοηθεί από την απουσία της μέρας. Όλα έχουν επινοηθεί. Μη γελιέσαι. Πάρε για παράδειγμα τον έρωτα. Τον έχουν για να αξιγούνε το τέριασμα των ατέριαστων. Ένα άλοθη για την τρέλα τους. Κουνήστε το κεφάλι σας λοιπόν και πηγαίνετε για ύπνο. Θα έρθουν καλύτερες νύχτες να ολοκληρώσουν το έργο. Πέστε μας λίγο για την τέχνη σας τη ζωγραφική. Αυτή είναι μια παιδική μου, η πρώτη μου τέχνη. Δηλαδή στο σχολείο ήμουν πολύ καλό στο σχέδιο. Ας τα 16 μου πήγα και αγόρασα κάτι μικρούς ήρωες, κάτι εκεί πέρα ήταν περιοδικά που είχαν κάτι καουμπόιδες. Και πήρα ένα μολυβάκι και άρχισα να τους ζωγραφίζω, τους αντιγράφω. Έχω ακόμα ένα τέτοιο που τραβάει πιστόλι. Μάλιστα. Όχι που είναι με το πιστόλι έτοιμος. Αυτό ήταν τα πρότυπά μου, οι καουμπόιδες. Κατάλαβα. Λοιπόν, και μετά μόλις το είδαν αυτό οι γονείς μου, λέει το παιδί αυτό πρέπει να πάει, μάλλον η θιά μου το είδε. Τώρα τη καλή και λέει να πάει στην Κάμερα Τεχνών. Και πήγε και ένα φροντιστήριο.
και μπήκαμε την Τρίτη. Μπράβο. Την παράτησα πολλά χρόνια και μετά επέστρεψα και τελείωσα. Επομένως δεν ήσασταν αιώνιος φοιτητής, έτσι. Όχι, δεν ήμουν αιώνιος φοιτητής. Απουσίαζα όλο τον καιρό με τον Νικόλα και όλα αυτά τα τρεχάματα. Δεν πήγαινα να τη σπουδάσω. Για να πούμε στον κόσμο, έτσι, ποιος είναι ο Νικόλας. Έτσι, είναι ο Νικόλας ο Άσημος, που ξεκινήσατε μαζί, είχατε ένα συγκρότημα. Ναι. Μετά το φέραν έτσι καταστάσεις και χωρίσατε. Και ο καθένας τράβηξε το δρόμο του. Ναι. Αλλά παραμείνατε φίλοι. Παραμείναμε με ένα οφάλιο λόρο συνδεδεμένοι και δεν ξεκολλάμε, γιατί και εγώ πάνω κάτω ανακαλύπτω στον εαυτό μου τα ίδια στοιχεία που είχε ο Νικόλας, αλλά τα εκφράζω με άλλο ναι, τρόπο. Διαφορετικό στυλ. Δηλαδή, είμαστε και στην ίδια γενιά, ίδια εποχή, ίδιο χώρο, ίδιες επιδιώξεις, ίδιους στόχους. Πώς να μην μοιάζουμε. Σωστό. Σωστό. Βρε διαμάντο μου χαδιάρα και γλυκιά μου παιχνιδιάρα. Έλα άνοιξε την πόρτα να μπω μέσα σαν και πρώτα. Έλα άνοιξε την πόρτα να μπω μέσα σαν και πρώτα. Άντε τραβά στη δουλειά σου, να μην έβρεις το μπελά σου, και αν είσαι παλικάρι, τραβά κάνε μου τη χάρη. Και αν είσαι παλικάρι, τραβά κάνε μου τη χάρη. Στα κόλπα σου διαμάτω, θέλω σπίτι σου για να πω. Λαχταρώ την εμορφιά σου και τα ολόγλυκα φιλιά σου. Λαχταρώ την εμορφιά σου και τα ολόγλυκα φιλιά σου. Τραβά φύγε από μένα, γιατί στα έχω μαζεμένα. Τραβά μάλινε να ζήσεις, ησυχή να με αφήσεις. Τραβά μάλινε να ζήσεις, ησυχή να με αφήσεις. Να γράψουν
ψέματα οι εφημερίδες. Θαλάζι που μ' αγαπάς ποτέ μην τους πιστέψεις. Ξημερώνει οι σκιές σαν την αρεώνουνε. Και τα σταυροδρόμια τη ζωή μας να ψευγούν, να χιάσουν καρτερούν. Ξημερώνει και αυτοί που υποφέραν κάποτε ξεχάσαν τι θα πει ξαγρυπνιά κι αγωνία. Θα κρυβώνω και σηκώ φατία. Τι θα πει, τι θα πει ξαγρυπνιά κι αγωνία. Θα κρυβώνω και σηκώ φατία. Τι θα πει. Ξημερώνει και χτυπάνε ακόμα. Ξημερώνει κι η καρδιά μου μια μικρή κουκίδα. Μες στις σιωπηρές πληγοψηφίες ξαγρυπνά. Κι η καρδιά μου μια μικρή κουκίδα. Μες στις σιωπηρές πληγοψηφίες ξαγρυπνά. Πραγματικά, από εκείνη την εποχή και μετά, το ξαναρχίζουμε πάλι. Πραγματικά, από την εποχή εκείνη και μετά, κάποιοι άνθρωποι μείνανε μόνοι και προχώρησαν. Θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτό το ποίημα, γιατί ο φίλος μου ο Χρήστος ο Ζυγόμαλας έχει μια κάποια αντίληψη, άλλη, και θα μου πει ότι του μίλησα για ένα παράδεισο. Λοιπόν, εγώ λέω ότι έμεινα μόνος, με τα χέρια διπλωμένα σαν τσάλινο τείχος, χωρίς τραγούδια από την ηλιόλουστη άνοιξη. Και το κορμί μου έσκυψε στη γη και οι κραυγές μου μεταβλήθηκαν σε γόκους και σε κλάμα και πέταξαν σαν τα πουλιά για να μετρήσουν τους φίλους και τους εχθρούς στις μάχες που είχα δώσει στην Ανατολή και ύστερα στη Δύση. Έμεινα μονάχος και κοίταξα τον ήλιο τη στιγμή που έσμεγε με τη θάλασσα και λησμόνησα το χθες. Ξέχασα το μισητό μου φίλο και αδερφό και προχώρησα. Και εσείς μου μιλάτε για τον παράδεισο. Σας ακούω. Μου μίλησες για παράδεισο και είδα μια χένουσα πληγή, μια ανεκπλήρωτη ευχή. Τότε που ήμουνα ένας ακόμη γυρολόγος πάνω και κάτω από τα σύννεφα, φυλακισμένος στα δικά μου όνειρα. Κράτησα παρόλα αυτά ένα τόσο δά κουρέλι που έγραφε το όνομά του, κάτι σαν φυλακτό τις κρύες νύχτες που σε κάνει να γελάς πικρά, αλλά παραδόξως να ανακουφίζεσαι κιόλας. Η ανάμνηση της προσμονής είναι από τα λίγα πράγματα που ξετοριάζουν δύσκολα, όταν δεν τα έχει συντρίψει ο θυμός για τον εαυτό σου πρώτα απ' όλα, αλλά και για την προδοσία των άλλων. Μου μίλησες για παράδεισο, την ώρα που το τρένο διέσχιζε άγνωστα τοπία στο νυχτερινό ουρανό με τον μονότονο ήχο της καθομιλουμένης και ένα φυγόκεντρο συνέστημα να δρασκελίζει τα όρια που τόσο επίπονα είχα χαράξει, χύνοντας πολλαπλάσια δάκρυα του αποτελέσματος. Ό,τι δεν σκέφτηκες δεν υπάρχει. Η γεωγραφία του χρόνου είναι περίπλοκη. Απαιτεί παραμορφωτικούς καθρέφτες, φακούς προσαρμοσμένους σε άλλες αισθήσεις από αυτές τις όρασες. Και επιπλέον, ποιος θα κρίνει τις αποστάσεις και τις γωνίες που απαιτεί κάθε έγκυρη σκέψη, άλλοτε χωριστά και άλλοτε συμποσούμενη,
για να θεωρηθεί αλήθεια. Μου μίλησες για παράδεισο και ακολούθησα τις συμπεταγμένες μιας πένας που ακόμα χάει, διηλίζοντας ανυπόστατες φήμες για πολέμους και καταστροφές εντός και εκτός εαυτού, χωριστού και επιθυμητού. Σαν να πέρασε ένας αιώνας συμπυκνωμένης χήμερας, λιγμένης ημερομηνίας, χρηματοπιστωτικής επιδημίας και πουθενά δεν ακούστηκε το άσμα της αυγής που κατατροπώθηκε στα στενά μυαλά τις πυραμιδωτές κραυγές ενός πλήθους που έχριζε αποδείξεως αλλά δεν την βρήκε. Μου μίλησες για παράδεισο, αλλά δεν άκουσες τις πρωινές ειδήσεις γιατί κοιμόσουν βαθιά από την προηγούμενη βραδιά, όπου κοιτούσες δεξιά και αριστερά, φιλούσες χάριν παιδιάς, κατά μόνας και κατά νομάς. Σου το λέω λοιπόν εγώ, ο παράδεισος του φεκίστηκε από αλαζονικούς ιδιωτελείς πραγματευτάδες, από ευπαθείς εγωπαθείς ομάδες, συντεταγμένα ελάβνοντα αγήματα, νομίμως εκλεγμένα υπολείμματα, που η ψυχή τους είναι άδεια από τσέπες φουσκωμένες, από παλάμες ιδρωμένες, της ταξιαρχίας των αθανάτων, της παράπλευρης απώλειας, της υπέρβασης καθήκοντος. Κάποιος είπε, χαρείτε ακόμη και αν νικηθείτε, είσαστε το μέλλον της γενιάς των ιερών ερπετών που θα ηγούνται των παραλυρούντων τροπτικών και των ανήξερων θηλαστικών που θα αυλίζονται και οι κλωβοστοιχίες τους θα αερίζονται καλώς. Μην αυταπατάσαι. Ο παράδεισος έτσι κι αλλιώς ήταν άστεγος, πεινούσε και κρύωνε. Τώρα έτσι τουλάχιστον γλίτωσε από σας. Ο παράδεισος κοίταται μπρούμητα μέσα σε μια λίμνη αίματος, γιατί σας έφτυσε. Πραγματικά είναι ένα δυνατό ποίημα. Είναι η ζωντανή πραγματικότητα του σήμερα. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που σε έχω σήμερα σε αυτή εδώ την εκπομπή. Και εγώ ευχαριστώ. Διότι η ποίησή σου είναι σαν ένας βράχος που όσο και να θέλεις να τον διώξεις και να τον σπάσεις, δεν γίνεται. Πάντα θα είναι ένα κομμάτι βράχου μπροστά σου. Ο βράχος λοιπόν. Ο βράχος. Πολύ παλιά λένε, υπήρχε ένας βράχος σκεπασμένος με ελπίδες. Κάποιοι λένε πως ταξίδευε στη θάλασσα, συνοδευόμενος από μυθικά πουλιά. Όλες οι έρευνες για την απόδειξη αυτού του ισχυρισμού δεν οδηγήσανε πουθενά. Και αυτό οφείλεται εν μέρη στο γεγονός πως οι λεπτομέρειες οδηγούν πάντα σε περισσότερες λεπτομέρειες. Έτσι, ο βράχος συνέχιζε το ταξίδι του, ανενόχλητος από εξηγήσεις. Άμα όμως κοιτάξεις τη γραμμή του ορίζοντα πέρα εκεί, στο πέλαγος των ερωτημάτων σου, το ηλιοβασίλεμα, ίσως, λέω, μπορεί να τον διακρίνεις και να είσαι σίγουρος πως εκεί κοίταται και η δική σου ευχή. Με τη διαφορά πως πηγαίνει όπου πηγαίνει και ο βράχος. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να παρατηρείς και ανάλογα να πράττεις. Άμα θέλεις η ελπίδα σου να φτάσει σε ασφαλές λιμάνι. Με τον καιρό μάλιστα θα ανακαλύψεις πως ο βράχος δεν ταξιδεύει και ότι αυτός που ταξιδεύει είσαι εσύ ο ίδιος και όπως αλλάζεις, αλλάζει και το περιεχόμενο της ελπίδας σου. Ωστόσο, μην ξεχνάς ποτέ πως δεν είσαι παρά μόνο μια κουκίδα στον ορίζοντα και ο ορίζοντας μέρος του οπτικού σου πεδίου. Καθώς διασχίζεις την αυταπάτη της μέρας σε ένα μακρύ ταξίδι γύρω από τον εαυτό σου που ονειρεύεται και πιθανώς πορεύεται με πηξίδατα τραγούδια σε μια γεωγραφία που οι εχθροί αποδεικνύονται φίλοι και οι φίλοι εχθροί, τη χάρπαστη κι αυτή, το ίδιο ενδεείς όπως κι εσύ, που νόμιζες πως έχεις μια καινούρια φορεσιά που υφαίνουνε ακούραστα σκουλίκια. Φίλοι και φίλες του Τηλεφός, τα τραγούδια του κυρίου Ζωγρομαλά μπορείτε να τα βρείτε όλα επάνω στο YouTube. Κι εγώ, επειδή θέλω να πω κάτι για την πόλη,
Και αυτά που έχω δει αυτές τις μέρες γύρω μου είναι το εξής. Παρακολουθώ την πόλη καθώς ο ήλιος τοργικά γέρνει επάνω της και δεν μπορεί να εξαλείψει την άβυσσο, τα σπασμένα φτερά και τις χιτώνες των ματιών που είναι πνιγμένοι στο αίμα που μας έφεραν σήμερα η πολιτική. Σκεφτείτε πόσες αυτοκτονίες έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Πόσες γίνονται ακόμα μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τι στάβουν αυτή τη στιγμή. Έχουν περάσει πάνω τα 10.000 άτομα. Εν πάση περιπτώσει, παρακολουθώ την πόλη, τα σύννεφα, τη σκόνη, τα είδωλα και τους σκοτωμένους και τα διάβαστα γράμματα που δεν μας λένε γιατί αυτοκτόνησαν αυτοί οι άνθρωποι. Και παρακολουθώ τις εξελίξεις που γίνονται γύρω μου. Σήμερα έμαθα ότι κόψανε όλα τα δώρα από όλους τους Έλληνες. Και έρχομαι και λέω, με αυτό το δώρο περίμενε ο καθένας μας το Χριστούγεννα, το καλοκαίρι, να πάρει κάτι στο εγγόνι του. Πάει και αυτό. Και αυτή η πόλη προσπαθεί να κρύψει τις σκιές της. Και έρχομαι στο μονόλογο του χρόνου τον δικό σας για να κλείσουμε με αυτό το ποίημα σας. Πριν κλείσουμε αυτό το ποίημα, επειδή είπατε κάτι για την πολιτική κατάσταση, ήθελα να προσθέσω ότι όλη αυτή η ιστορία είναι στοχευμένη στο να πτωχεύσει τον ίδιο τον ελληνικό λαό, γιατί το οικόπεδο Ελλάδα έχει μεγάλη αξία και θέλουν να τα αρπάξουν από τα χέρια μας. Σωστό. Έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, εμείς ό,τι και να τους πληρώσουμε, αυτοί δεν τους ενδιαφέρει, γιατί αυτά είναι χαρτιά. Άμα θέλουν, βάζουν μια μηχανή εκεί που την έχουν και τα τυπώνει και τυπώνουν όσα θέλουν. Τι τα χρειάζονται τα δικά μας τα χρήματα. Αυτοί δεν θέλουν τα χρήματά μας. Θέλουν την περιουσία μας και την η φυσική και την πνευματική να τη διαχειρίζονται αυτοί. Μάλιστα. Και εμείς από τη μεριά μας, το λάθος μας είναι ότι δεν μπορέσαμε ποτέ να τη διαχειριστούμε οι ίδιοι σωστά. Υπάρχει και αυτή η πλευρά. Σύμφωνο. Συμφωνώ απόλυτα. Ο μονόλογος του χρόνου. Ποιον να είναι άραγε το όφελος του χρόνου, εκτός από ατέλειωτες σειρές λευκά κρανία, με ολίγη ή πολύ ή και καθόλου ιστορία. Εμείς τον κάναμε χρήμα, γίναμε υπερήφανοι χορηγοί κάθε γενοκτονίας. Που είναι η βάρκα βουλιάζει, αλλά κανέναν δεν τον νοιάζει μέχρι να τον αγκαλιάσει το σκοτεινό νερό. Στεριές υπάρχουν πολλές, αλλά όχι για όλους, όχι για τους περισσότερους. Ωστόσο, η τύχη σε ευνοεί για να σε σκοτώσει με την ησυχία της, χωρίς τα φώτα της δημοσιότητας, χωρίς αυτόπτες μάρτυρες. Ο χρόνος είναι ένας πληρωμένος δολοφόνος και η χαρά του είναι να τρώει τα παιδιά του. Πιθανόν η αδικία να συντελεί και αυτή στην ισορροπία του οικοσυστήματος αυτής της εκλεκτής και ανεξέλεγκτης πανίδας. Είναι απρόβλεπτο το βάθος των πραγμάτων και περιφέρεται ο δύστυχος μέσα στον κήπο των οραμάτων, ο θεράπων της ομορφιάς, ο υμνοδός της μολυβδοκοντυλοπελεκητής χρεοκοπίας. Υπάρχει τρόπος να καλύπτονται τα γεγονότα και οι αρχαίοι τρόμοι να επιστρέφουν. Άνεμος δεδομένων, άψητων και ψημένων, κολόνα του σπιτιού, του λαδωμένου ποντικού των χρηματιστηρίων. Ο χρόνος και η αθωότητα είναι ατέριαστο ζευγάρι, σαν την Περσεφόνη με τον Πλούτονα. Η κόρη φυλακίστηκε για να σωθεί η άνοιξη, το τέρας για να ηρεμήσει. Παραδομένοι σε ξένα όνειρα, ξέχασαν τα δικά τους. Όμως να, την ώρα που σβήνουνε τα χαμόγελα και δεν είναι παρά γκριμάτσες, έρχεται ο άλλος. Χρόνια και νύχτες τον αναζήτησες, χρόνια και νύχτες τον απέφυγες. Και τώρα είναι εδώ, γιατί μπορεί εσύ να μην ψάχνεις για την αλήθεια, όμως σίγουρα η αλήθεια ψάχνει για σένα. Και είναι γεγονός ότι η αλήθεια ψάχνει για εμάς. Θέλω να σας ευχαριστώ πολύ. Και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι σας. Στην ιστορία θέλω
να μπουκάρω. Ένα σκοπτικό, ρεμπέτικο είναι αυτό. Ένα ρεμπέτικο και πριν οτιδήποτε άλλο θέλω να πω σε όλους τους πολιτικούς, άστε με να υπάρχω μέσα σε αυτή τη λάβα που κοχράζει στο ακρόχυλο του κρατήρα και αστροβιλίζουμε. Άστε με να υπάρχω φίλοι πολιτικοί και αύριο σαν πλάσει ο Θεός καινούριους ανθρώπους, έστω να είμαι Έλληνας. Φίλοι και φίλες, κάπου εδώ τέλειωσε και η σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστώ και πάλι τον φίλο μου τον Χριστό Ζυγομαλά για πολλαπλή προφορά. Έχει κάνει πάρα πολλά για αυτό το κανάλι και την καινούργια του δουλειά εύχομαι να τον έχω κοντά μου. Γεια και χαρά σας. Θέλω να μπουκάρω και να τα κάνω όλη μπάλα γουστάρω και δε με νοιάζουν εμένα οι γιαγκούλες ρε και οι μισθωτοί σου οι μπαμπούλες και δε με νοιάζουν εμένα οι γιαγκούλες ρε και οι μισθωτοί σου οι μπαμπούλες. Λεφούς οι βδέλες ρουφήξανε το βιός μου κι όταν μου λένε πως είναι για καλό μου ανάβουν τα λαμπάκια μου ατάκα και θα τους φτιάξω εγώ μεγάλη πλάκα. Ανάβουν τα λαμπάκια μου ατάκα και θα τους φτιάξω εγώ μεγάλη πλάκα. Κατοίκια που περνιούνται για καμπόση το θράσος που πουνε μου την έχει δώσει και εσύ χοντρέ που μας το παίζεις αλανιάρης στην τελική κι εσύ τον μπούλο σου θα πάρεις και εσύ χοντρέ που μας το παίζεις αλανιάρης στην τελική κι εσύ τον μπούλο σου θα πάρεις. Την ιστορία θέλω να μπουκάρω και ό,τι έχει μέσα να φουμάρω και εσείς εκεί της εξουσίας η κουμπάρη όλοι μαζί μου κλάνετε ένα παπάρι και εσείς εκεί της εξουσίας η κουμπάρη όλοι μαζί μου κλάνετε ένα παπάρι. Αλλά πίσω κουφάλες.